Γιατρέ, με επιτρέψτε μου να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια την άποψή μου. Νομίζω ότι πρόκειται για μια διαδικασία αυτογελιοποίησης της χώρας μας. Και το λέω αυτό διότι τούτη την κρίσιμη ώρα, ενώ τα δύο μεγάλα κόμματα συνενούν από ό,τι φαίνεται, στο να ακολουθήσουμε τον δρόμο που μας δείχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κερδοσκοπικές πιέσεις των αγορών, στη χώρα μας θα παίζεται ένα παιχνίδι φτηνό επικοινωνιακό για το ποιος έχει την ευθύνη για αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Αν την έχουν δηλαδή μονομερώσει κυβερνήσεις, η τελευταία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ή την έχουν και κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ της περίοδου Σιμίτη. Η Νέα Δημοκρατία όμως έχει πει ότι θα βλάψει τη χώρα, κύριε Τσίπρα, να με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Η άποψη του ΠΑΣΟΚ είναι ότι θα πρέπει στο βωμό της διαφάνειας να μην υπάρξουν εκπτώσεις. Κύριε Ντρέμη, αν υπήρχε έστω και η παραμικρή, αν θέλετε, προσδοκία από τον οποιονδήποτε ότι αυτή η Επιτροπή θα φέρει νέα στοιχεία και θα αναδείξει τα δομικά προβλήματα που μας οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού, τότε θα έλεγε κανείς καλώς να γίνει, και βεβαίως εμείς όποτε υπάρχει πρόταση για εξεταστική επιτροπή την υπερψηφίζουμε. Όμως οφείλω να σας πω ότι δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι θα φέρει στο προσκήνιο νέα στοιχεία, παρά μονάχα θα δώσει το έναυσμα στα δύο κόμματα να αντιδικούν τη στιγμή που βρισκόμαστε, όπως σας είπα πιο πριν, στο χείλος του γκρεμού, για το ποιος από τους δύο έχει φταίξει. Και εγώ να σας πω κάτι. Έχουν φταίξει και οι δύο. Έχουν φταίξει και οι δύο και πρέπει να πληρώσουν τον πολιτικό λογαριασμό. Αλλά δεν έχουν φταίξει τόσο επειδή έδωσαν παραποιημένα στοιχεία. Διότι ξέρετε, αυτός είναι ένας χορός σαν τον ταγκό που θέλει δύο. Είναι αυτός που δίνει τα παραποιημένα στοιχεία και αυτός που τα δέχεται δίχως να ελέγξει. Άρα λοιπόν εδώ ευθύνες έχει προφανώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.